Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή μαζί, στην εκπομπή σταθερά, κάθε Πέμπτη, ο Λόγος της Ορθοδοξίας, όπου διερευνούμε βαθιά θεολογικά θέματα ενδιαφέροντος. Δεν πουλάνε, δεν είναι πιασάρικα, αλλά εμείς θα επιμένουμε στην ποιότητα και σε αυτό που αναβαθμίζουν το πνεύμα του ανθρώπου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας να σας δώσω πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας. Είναι το 2313 022 040, το επαναλαμβάνω, 2313 022 040 ή στο email μας radiopapaki.eoelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας. Είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για τυχόν παρατηρήσεις σας ή ερωτήσεις σας ή ό,τι θέλετε ακόμα να συζητήσουμε ή και εσείς να προσθέσετε κάτι από τις δικές σας γνώσεις. Εδώ και τρεις εκπομπές έχουμε πιάσει ένα τεράστιο θέμα, σημαντικό θέμα, το θέμα της προσφοράς του χριστιανισμού στον πολιτισμό. Και όπως είπαμε από την πρώτη εκπομπή, η αφορμή δόθηκε από τις νεοπαγανιστικές συκοφαντίες εναντίον των χριστιανών, εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας να μιλάμε, γιατί πολλές φορές με την έννοια χριστιανούς βάζουν και τους δυτικούς μέσα και συκοφαντούν και για τις αδικίες των δυτικών, των παπικών, για τα οποία δεν ευθύνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτως ή άλλως, για μας αυτοί δεν θεωρούνται Εκκλησία, είναι αιρετικοί, είναι αποκομμένοι από το σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, μου έλεγαν κάποιοι, εσείς οι χριστιανοί κάνατε διάφορα βασανιστήρια στο Μεσαίωνα. Λέω, πού έγιναν αυτά? Λέει, στη Δύση. Το Γαλιλαίο που διώξατε και... Λέω, όχι, αυτά δεν τα έκανε η Ορθοδοξία. Αυτά τα έκαναν οι παπικοί. Δεν θα απολογηθώ για κάποιον μη χριστιανό. Για κάποιον μη ορθόδοξο. Είναι δικό του θέμα και ας απολογηθούν εκείνοι. Η Ορθοδοξία δεν έχει τέτοιες αγγυλώσεις, δεν έχει τέτοιες στρεβλώσεις, δεν έχει τέτοιους σκοταδισμούς. Είναι φως, είναι πρόοδος και πραγματικά είναι πρόοδος. Και αυτή την πρόοδο, αυτή το μπροστά της Ορθοδοξίας μας, σε αυτές τις εκπομπές αυτό διερευνούμε. Για να δείξουμε τελικά ότι αν είμαστε σήμερα πολιτισμένοι, το οφείλουμε στην Εκκλησία. Και το εννοώ αυτό το πράγμα, δεν είναι μια υπερβολή λεκτική. Αν είμαστε πολιτισμένοι, το διέσωσε η Εκκλησία μας. Είχαμε δει στην πρώτη εκπομπή την διάσωση των αρχαίων μνημείων. Είχαμε δει τα χειρόγραφα μετά πώς διασώθηκαν από τις αντιγραφές που είχαν συμβεί, την καλλιέργεια της φιλοσοφίας και τη μελέτη πάνω στους αρχαίους φιλοσόφους και γενικά είχαμε δει στις προηγούμενες εκπομπές την όλη προσφορά και στη διάσωση. Είχαμε φτάσει στο θέμα και είχαμε κλείσει στην κυρίως προσφορά την πολιτισμική, είχαμε πει ότι αναβάθμισε τον άνθρωπο. Αυτό είναι τελικά πολιτισμός. Γιατί πολιτισμός δεν έχω να υπολογιστεί μπροστά μου, αλλά με αυτό να επεξεργάζομαι πώς θα κάνω ζημίες κάποιους ανθρώπους, θα χακάρω λογαριασμούς, θα διάφορα πράγματα. Πολιτισμός είναι τελικά να πλώσω το χέρι στον συνάνθρωπο. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό προάγει τους ανθρώπους. Η αδελφοσύνη, η αγάπη, η ταπείνωση. Και είχαμε πει ότι τα πρώτα ιδρύματα, η πρώτη ουσιαστικά φροντίδα για τον αδελφό, φροντίδα για τον πάσχοντα, φροντίδα για τον άρρωστο, φροντίδα για τον χείρα, για τον ορφάνο, έγινε επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή όπως το ξέρετε πιο πολύ επί Βυζαντίου. Υποχρεωτικά χρησιμοποιώ και εγώ τον όρο Βυζάντιο, γιατί οι πιο πολλοί, αν θα πω Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα τον μπερδέψετε με τη Ρώμη και δεν θέλω να συμβεί μια τέτοια σύγχυση. Συγχωρήστε με. Οπότε είδαμε ότι ουσιαστικά αυτό που λένε αναγέννηση στη Δύση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αναγέννηση η οποία ήρθε πολλούς αιώνες πιο μπροστά, όταν μετεξελίχθηκε αυτή η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή σε ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία. Φτάνουμε τώρα ένα καυτό θέμα, είναι τα δικαιώματα των γυναικών.
πώς η γυναίκα σταδιακά βγαίνει από την αφάνεια, πώς παίζει ρόλο και πόσο ρόλο παίζει, γίνονται αυτοκρατόρισες. Φτάνουν στα ύπατα αξιώματα μιας αυτοκρατορίας. Γίνονται αυτοκρατόρισες. Οπότε, όταν στη Δύση, στον 19ο αιώνα συζητούν για αν έχει το δικαίωμα η γυναίκα να ψηφίσει, εμείς από τον 5ο αιώνα είχαμε γυναίκες αυτοκρατόρισες. Ήταν ικανές να διοικήσουν ολόκληρη αυτοκρατορία. Θα μιλήσουμε σήμερα, όχι σήμερα, έτσι σαν αρχή για την αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Ήταν η σύζυγος του Ιουστινιανού. Όλοι την ξέρετε, είναι γνωστή σας, αλλά αυτή δρά τόσο καταλυτικά, η οποία αναμορφώνει όλο το παλάτι, φέρνει τις γυναίκες στο προσκήνιο, έπαιρνε πραγματικές αποφάσεις και πραγματικές αποφάσεις και είχε ρόλο, έπαιζε ρόλο και μάλιστα και ίδια εξέδιε διατάγματα τα οποία βοηθούσανε να ελευθερωθεί η γυναίκα από την καταπίεση αιώνων. Παραδείγματος χάρη, ένας νόμος που ισχύει και σήμερα απαγορεύεται η πώληση του πρικόου. Τι είναι το πρικόου? Όταν ένας πατέρας πέθαινε και άφηνε ορφανά κορίτσια, οι συγγενείς είχαν το δικαίωμα αυτήν την πρίκα που άφηνε ο πατέρας να την πουλήσουν. Αυτό το απαγόρευσε και επέτρεψε να γίνεται αγοραπολισία μόνο εάν το κορίτσι ενηλικιωνότανε, έφτανε τα 21 έτη και από εκεί και μετά μπορούσε η ίδια να διαχειριστεί την περιουσία της. Ως τότε, εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσε κανείς, μα κανείς, να της πουλήσει την περιουσία της. Ούτε ακόμα και η ίδια η μάνα της. Προστατευόταν δηλαδή το κορίτσι από τους νόμους της Θεοδώρας. Επίσης, μια άλλη σημαντική προσωπικότητα της εποχής, και γιατί τις αναφέρω αυτές τις προσωπικότητες έτσι εντάχει, για να δούμε πώς εξελίχθηκαν οι γυναίκες στο Βυζάντιο. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο ήταν πολύ σπάνιο. Ήταν σύνηθες και παίζανε ρόλο. Μιλήσουμε για μια άλλη κόρη αυτοκράτορα, την Άννα την Κομνηνή. Ήταν κόρη του Αλέξιου του Κομνηνού, που έχει γράψει και την γνωστή σας Αλεξιάδα. Δηλαδή τα απομνημονεύματα ουσιαστικά του πατέρα της. Γράφει δηλαδή την ιστορία του πατέρα της. Εκεί στην Αλεξιάδα, όποιος είχε τη χαρά αυτή να τη διαβάσει, φαίνεται η αρχαιομάθεια της Άννας, της Κομνηνής, που σημαίνει οι αυτοκράτορες. Φρόντιζαν για την αρχαιομάθεια των παιδιών, δηλαδή καλλιεργούσαν τα αρχαία ελληνικά γράμματα. Επίσης, ταυτόχρονα όμως φαίνεται και η εξοικείωσή της με την Αγία Γραφή. Δηλαδή, πόσο χειρίζεται την Αγία Γραφή, γιατί είχα τη χαρά να διαβάσω την Αλεξιάδα, παραθέτει συνέχεια, πως καμιά φορά εμείς λέμε, κάνουμε καμιά κουβέντα και παραθέτουμε ψαλμικά χωρία, παραθέτει έτσι αγιογραφικά χωρία από μνήμης, που σημαίνει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους αρχαίους φιλοσόφους που τους παραθέτει, γνωρίζει και τους πατέρες που επίσης παραθέτει και γνώριζε και πολύ καλή ιατρική. Αν και δεν είχε πτυχίο ιατρικής η Άννα η Κομνηνή, παρόλα αυτά πολλοί γιατροί για τις γνώσεις της τη συμβουλεύονταν. Προσωπικότητα αυτής της εποχής, ένατος αιώνας είμαστε, η Κασιανή. Όλοι ξέρετε το τροπάριο της Κασιανής. Διαπρέπει η Κασιανή στην μουσική. Βλέπουμε ότι και οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν από αυτοκρατόρισες μέχρι σε οποιαδήποτε φάση της ζωής, σε οποιαδήποτε εκδήλωση και έκφανση της ζωής. Είναι μια εξαιρετική μουσικός η Κασιανή. Δεν θα σας κουράσω με πολλές παραθέσεις προσώπων, γιατί θα γίνει και πολύ κουραστικό. Απλώς ήθελα 2-3 ονόματα να αναφέρω. Τάχει την Πουλχερία, μπορούμε να πούμε, και άλλα και άλλα σημαντικά πράσματα, τη Θεοφανώ και άλλα σημαντικά πρόσωπα, γυναίκες που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στα δικαιώματα.
και πραγματικά δικαιώματα, όχι όπως τώρα δικαιώματα που τελικά ξεφτελίζουν τη γυναίκα. Αν μιλήσουμε λίγο για τις βιβλιοθήκες του Βυζαντίου, πολλοί δεν το ξέρουν. Ουσιαστικά όλο το Βυζάντιο, όλη η αυτοκρατορία ήταν μία, θα λέγαμε, αποθήκη, όχι δεν μου αρέσει η έκφραση αποθήκη, ένας χώρος αποταμίευσης, φύλαξης, προστασίας των αρχαίων κειμένων. Και επειδή αυτή η αυτοκρατορία διατηρήθηκε για 1000 χρόνια περίπου, κατάφεραν και φτάσαν όλα αυτά τα αρχαία κείμενα σε εμάς. Με τις βιβλιοθήκες που δημιουργούσαν και οι αυτοκράτορες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και οι αυτοκράτορες χρηματοδοτούσαν πολλές φορές αυτό τον αγώνα να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες, αλλά και οι ιδιώτες θεωρούσαν πολύ καμάρι ένας ιδιώτης να πληρώσει αρκετά χρήματα, να σπαταλήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του για να αποθησαυρίσει βιβλία των αρχαίων ή των πατέρων. Οπότε είχαν πάρα πολύ διάδοση όλα τα κείμενα και με αυτόν τον τρόπο έφτασαν όλα αυτά τα κείμενα σε εμάς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι αντιγραφές, ήταν και οι βιβλιοθήκες οι οποίες τα διέσωζαν. Και αν δεν είχαμε απανωτές καταστροφές στο Βυζάντιο από επανειλημμένες πυρκαγιές και γενικά την μεγάλη λαιλασία που έγινε το 1204 όταν καταλήθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το Βυζάντιο από τους Λατίνους, τους άξεστους, τους βάρβαρους Λατίνους που έρχονται σήμερα να μας κουνήσουν το δάχτυλο και να μας μιλήσουν για πολιτισμό. Να σας αναφέρω μόνο ένα περιστατικό που μου έρχεται τώρα στη μνήμη. Ένας μοναχός του Δίτης, θέλω να σου πω, η μοναχή του Στουδίου ήταν από τους πιο αυστηρούς μοναχούς. Όταν μπήκαν οι Λατίνοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη και έβαλαν φωτιά σε μια βιβλιοθήκη όπου είχαν πολύ ωραία και πολύ σημαντικά αρχαία έγγραφα των αρχαίων φιλοσόφων και τα θεώρησαν άχρηστα, άνοιξε το ράσο του και έπεσε πάνω στη φωτιά για να τα σβήσει με αυτοθυσία, μόνο και μόνο για να τα διασώσει από τους βαρβάρους. Και μάλιστα ο ίδιος έπαθε σοβαρά εγκάβματα, διασώθηκε μεν, αλλά έπαθε σοβαρά εγκάβματα γιατί άνοιξε το ράσο και σκέπασε την πυρκαγιά για να μην εξαπλωθεί και πάει και κάψει όλα τα βιβλία και όλες τις βιβλιοθήκες του μοναστηριού. Βλέπετε, με αυτοθυσία οι μοναχοί, αυτό είναι πρόοδος, έτσι. Αυτό είναι η πρόοδος. Η συντηρητική λεγόμενη μοναχή, η παραδοσιακή μοναχή, να είναι πραγματικοί θεματοφύλακες του πολιτισμού. Και οι βάρβαροι δυτικοί να θέλουν να τα κάψουν και να τα καταστρέψουν αυτά. Ας είναι. Όλβιος όσες ιστορίες εσ και μάθες, είναι, έλεγε ο Όμηρος. Ευτυχισμένος είναι αυτός που ξέρει την ιστορία. Και αυτά είναι ιστορία, είναι προσφορά. Γι' αυτό σας τα λέμε από αυτή την εκπομπή. Πραγματικά να ανοίξουμε τα μάτια του κόσμου για να ξέρουν ότι οι χριστιανοί δεν είναι κάποιοι φονταμεταλιστές, κάποιοι επαναστάτες του γλυκού νερού. Είναι επαναστάτες πραγματικοί. Με τη ζωή τους σώζουν τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, στη Μονή του Στουδίου έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Τεράστια βιβλιοθήκη. Στη Σινά, στα Μετέωρα, στο Άγιο Όρος, όπου και διασώθηκαν πάρα πολλά χειρόγραφα και βρίσκουμε πάρα πολλά χειρόγραφα ακόμα. Και αν πολλά χειρόγραφα υπάρχουν στο Άγιο Όρος ή σε άλλα μοναστήρια και δεν έχουν εκδοθεί, αυτό οφείλεται στη σημερινή αδράνεια και αμέλεια και αδιαφορία των κρατούντων. Τα χειρόγραφα είναι εκεί. Περιμένουν να τα δούμε, να τα μελετήσουμε, να τα εκδώσουμε. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε καινούργια χειρόγραφα στα μοναστήρια, τα οποία κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Και σήμερα οι λεγόμενοι αυτοί που νοιάζονται για τον πολιτισμό να τα εκδώσουν. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε εκδώσει τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τι άλλο να σας πω, μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την εισβολή που κάναν οι Λατίνοι το 1204 στην Κωνσταντινούπολη,
λαιλάτησαν, καραβιές ολόκληρες φεύγανε επί μήνες από την Κωνσταντινούπολη για να μεταφερθούν σήμερα και να κοσμήσουν τις βιβλιοθήκες όλης της Ευρώπης και να έχουν καύχημα ότι έχουν αρχαία χειρόγραφα των Ελλήνων, των Πατέρων, των αρχαίων φιλοσόφων. Είναι αυτά προϊόντα κλοπής. Έκλεψαν τρεις φορές, το λέω, ναι, έκλεψαν και λαιλάτισαν και έτσι έχουν πέντε πράγματα να δείξουν και αυτοί στις δικές τους βιβλιοθήκες. Ιδάλλως μόνο ξέρουν να καταστρέψουν. Και αυτά τα μοναστήρια, τα παραδοσιακά, τα συντηρητικά που λένε σήμερα, αυτοί διέσωσαν και αυτοί αντέγραφαν. Και ήταν μια πολύ κοπιώδης δουλειά να αντιγράψουμε το χέρι ολόκληρα συγγράμματα. Αν σήμερα έχουμε χιλιάδες συγγράμματα της αρχαίας εποχής, είναι γιατί αυτά αντιγράφηκαν και ξανά αντιγράφηκαν και ξανά αντιγράφηκαν από τους μοναχούς, αλλά και αργότερα, δηλαδή από τον 5ο 6ο αιώνα, αρχίζουν οι αυτοκράτορες και επιδεικνύουν και αυτοί το ενδιαφέρον της αντιγραφής των κειμένων και μάλιστα η πρώτη βιβλιοθήκη ιδρύθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι, η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μια πυρκαγιά όμως την κατέστρεψε, ο αυτοκράτορας Ζήνωνας 200 χρόνια αργότερα θα την ξαναφτιάξει, θα ζητήσει να ξαναντιγραφούν τα κείμενα που υπήρχαν μέσα. Δηλαδή έδειχναν αυτοθυσία και οι αυτοκράτορες πολλές φορές για να διασωθούν όλα αυτά τα κείμενα. Βλέπετε, κυβερνούσαν αυτοκράτορες πολιτισμένοι. Σήμερα ποιος, πείτε μου, από τους σημερινούς πρωθυπουργούς όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος έχει μέρημνα για την διάσωση ή ποιος φροντίζει για τα αρχαία κείμενα, για εκδόσεις, για μελέτες, για διδακτορικά, κανένας τους. Μόνο τι θα φάνε και τι θα πιούνε. Όπως σας είπα, και πάρα πολλοί ιδιώτες είχαν πάρα πολλές βιβλιοθήκες και το θεωρούσαν καύχημα και καμάρι οι Βυζαντινοί να έχουν ιδιωτικές βιβλιοθήκες πάρα πολύ πλούσιες και έτσι δαπανούσαν τεράστιες περιουσίες. Και γι' αυτό έχουμε και σε πάρα πολλά σπίτια από ανασκαφέ στην Κωνσταντινούπολη που βρίσκουμε αρχαία χειρόγραφα που ήταν αποτεθεσαυρισμένα στις βιβλιοθήκες των πλουσίων ιδιωτών. Και μάλιστα οι πρόγονοί μας που φύγανε άρον-άρον και εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922, έλεγε ένας γνωστός μου που εγκατέλειψε, μου λέει, μαζί με το σπίτι μου θρυνώ και τη βιβλιοθήκη μου. Βιβλιοθήκη που είχε πολλά, πολλά και σημαντικά έργα. Και όταν παραδόθηκε το σπίτι σε μουσουλμάνους, όλα αυτά τα βιβλία τα θεώρησαν καύσιμη ύλη και τα έβαλαν προσανάματα στο τζάκι. Αυτός είναι ο πολιτισμός των μουσουλμάνων. Παρεπιπτόντως και αυτό. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, να μελετήσουμε γιατί το πολιτισμός δεν είναι σημαντικός αν τον έχεις εσύ. Το σημαντικός είναι αν τον μοιράζεσαι, αν τον απλώνεις. Αν έχεις ανοιχτή καρδιά να τον δώσεις και άλλους, να εκπολιτήσεις και άλλους. Και αυτή την ανοιχτή καρδιά η Ρωμαϊκή, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την είχε. Την είχε και άπλωσε αυτή τα φτερά της. Γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια όταν λέγαν πόλη εννοούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη του φωτός. Η πόλη όμως όχι μόνο που κρατούσε φως για τον εαυτό της. Που ήθελε αυτό το φως να το απλώσει σε όλο τον κόσμο. Θυμίζει λίγο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και σε άλλους πολιτισμούς είχαμε πρόοδους, τεχνικούς, οτιδήποτε πρόοδους. Αλλά εκεί βλέπετε τη διαφύλαξαν ως κόρυν οφθαλμού σε ένα πολύ στενό κονκλάβιο να μην γνωρίζει κανείς, δηλαδή σε ένα πολύ συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων, ο ένας μετέδει τη γνώση των άλλων, έτσι ήταν η ιατρική της Αιγύπτου παραδείγματος χάρη. Ο ένας τη μετέδει στον άλλον και δεν έπρεπε ο κοινός κόσμος, ο πολλής κόσμος να τη γνωρίσει. Το ότι έχουμε έκρηξη του πολιτισμού, προέρχεται από τους Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη γνώση την κάνανε σχολεία, την κάνανε μάθηση, την διαδώσανε, την απλώσανε
και αυτό το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων το διασώζει ο χριστιανισμός που θέλει να ανοίξει. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή να πάτε στους μαθητές όλα τα έθνη. Με αυτή την οδηγία του Χριστού να μαθητεύσουν και να εκπολιτήσουν, να χριστιανίσουν όλα τα έθνη, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους οι Βυζαντινοί. Και αρχίζουν οι Ιεραποστολές. Θα ήθελα να μπορούσα να σας μιλάω για όλα αυτά τα θέματα μήνες και χρόνια, να σας λέω περιστατικά πολύ και σημαντικά, ίσως στην διάρκεια της εκπομπής να μας δοθεί να πούμε κάνα δυο έτσι σαν δείγμα, γιατί δεν μπορείς να τα πεις όλα αυτά. Αυτά είναι μια ιστορία αιώνων και δεν λέγεται ούτε σε μια ώρα ούτε σε 10 ώρες. Λοιπόν, έτσι έχουμε αυτοκράτορες που αρχίζουν και στέλνουν Ιεραποστόλους να εκχριστιανίσουν τον κόσμο και όχι μόνο να τον εκχριστιανίσουν. Παράδειγμα, ας πούμε, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Όταν τους καλεί ο Πατριάρχης ο Φώτιος στην Κωνσταντινούπολη για να μεταφέρουν τη γνώση και το χριστιανισμό στους βόρειους λαούς, στους Ρώσους, στους Ρουμάνους, στους Πολωνούς, σε όλους αυτούς τους Σλάβους, δεν έχουν αλφάβητο, έχουν μία γλώσσα, ομιλείται, αλλά δεν γράφεται. Και πρέπει αυτοί να μπορέσουν να μελετήσουν τα κείμενα. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν έχουν γραπτή γλώσσα? Οπότε κάνουν αυτό το τιτάνιο έργο και κάνουν και δημιουργούν την κυριλική γραφή. Σήμερα σε χρήση δεν είναι η κυριλική γραφή στις σλαβικές χώρες. Είναι η γκλαγκολίτικη λέγεται, αλλά είναι μια μετεξέλιξη της κυριλικής γραφής. Ουσιαστικά όμως στηρίχθηκε δηλαδή πάνω στο κυριλικό αλφάβητο. Γι' αυτό θα δείτε τα γράμματα που χρησιμοποιούν οι Σλάβοι ουσιαστικά προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο. Τους δημιουργούν γλώσσα. Και αφού τους δημιουργούν γλώσσα και τους δίνουν το υπόβαθρο, τότε αρχίζουν και τους μεταφέρουν και τα κείμενα της Αγίας Γραφής, των Πατέρων, συναξαριστές, χιλιάδες πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, μέσα αυτού του τρόπου έρχονται σε επικοινωνία και με τους αρχαίους φιλοσόφους, με την αρχαία ελληνική γραμματεία, με την αρχαία γνώση. Και οι Ιεραπόστολοι φτάσανε στα πέρατα της Οικουμένης. Γράφει ο Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός μας, αυτός ο σημαντικός ιστορικός, το κράτος του μεσαιωνικού ελληνισμού, αφού έσωσε το χριστιανικό δόγμα, μετέδωσε αυτό εις άπαντα τα έθνη της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Σέρβοι, Κροάτες, Ούγγροι, Βούλγαροι, Ρώσοι κατηχήθησαν και δέχθησαν τα πρώτα του πολιτισμού σπέρματα, γραφήν, φιλολογία, διοίκηση. Βλέπετε, ακόμα και διοίκηση τους δίδαξαν. Και γραφή, αυτά τα λέει ο Παπαρηγόπουλος, ένας πολύ έγκυρος ιστορικός Έλληνας. Συνεχίζουμε λοιπόν, αυτή η Ιεραποστολή δεν θα φτάσει μόνο βόρειο και ανατολικά, θα φτάσει και δυτικά. Περιττό να σας πω ότι η δυτική γραφή των Γερμανών προέρχεται από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι και αυτοί δεν είχαν γραφή και πήγαν οι Ιεραπόστολοι και για να τους εκχριστιανίσουν πρώτα τους έμαθαν και αυτούς γραφή. Γιατί και αυτοί είχαν μία γλώσσα χωρίς γραπτό λόγο. Ήταν μόνο προφορικός λόγος. Οι Ιεραπόστολοι θα φύγουν από το Βυζάντιο προς πάσα κατεύθυνση. Αρμενία, Ρωσία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Θα φτάσουν παντού. Μέχρι και ήδη από τα πρώτα χρόνια ξέρουμε ότι ο Άγιος Θωμάς έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Τι να σας πω. Έχω πάρα πολλά. Έρχονται σαν χύμαρος πολλές φορές μέσα στο μυαλό. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Και σε λίγο πάλι μαζί σας μετά το διαφημιστικό μηνύματα. Είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας για να συνεχίσουμε το σημαντικό θέμα αυτό που λέμε της προσφοράς του χριστιανισμού στον πολιτισμό. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
στο email μας radio@eoelas.org, στα τηλέφωνα 2313 022 040 ή στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Και αυτοί οι τρόποι μπορείτε να, με αυτούς τους τρόπους δηλαδή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν παρατηρήσεις σας ή θέματα που θέλετε να συζητήσουμε και να κάνετε και εσείς κάποιες δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια. Στο θέμα πάνω που σας έλεγα περί πολιτισμού, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τη διαφορά μας από τους δυτικούς λεγόμενους εκπολιτισμένους και προοδευτικούς ανθρώπους. Οι Λατίνοι και γενικά ο Πάπας θεωρούσε ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να διαδίδεται στις τρεις ιερές γλώσσες. Εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Τις χαρακτήρισε ιερές γλώσσες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δικαιολογίες βρήκε, σαφώς. Ότι ο Χριστός μιλούσε εβραϊκά, τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στα ελληνικά και πολλά κείμενα πολλών πατέρων, πολλές επιστολές, πολλές μελέτες γράφτηκαν στα λατινικά. Άρα, τους μπήκε στο μυαλό αυτό, ότι τρεις γλώσσες πρέπει να επικρατήσουν. Και όταν κάναν ιεραποστολή, ήθελαν να υποχρεώσουν τους δεχόμενους στο ιεραποστολικό έργο να μετατραπούν σε... να χάσουν τη γλώσσα τους, δηλαδή. Σε αλόγλωσσους. Και υποχρέωναν να γίνονται είτε οι λειτουργίες τους, είτε τα κείμενα, είτε η διδασκαλία, όλα, είτε στη λατινική γλώσσα, είτε στην ελληνική. Αλλά φυσικά την ελληνική, επειδή δεν την ήθελαν στα πόδια τους, ουσιαστικά υποχρεώσαν, εβραϊκή ποιος μιλούσε, υποχρεώναν τον κόσμο να εκλατινιστεί. Δηλαδή ήταν ένας δούριος ύπος, χρησιμοποιούσαν τον χριστιανισμό ως ένα δούριο ύπο να εκλατινίσουν και να απλώσουν τη γλώσσα, τα λατινικά, σε όλο τον κόσμο. Ιδάλλως δεν μπορούσαν να σπαστούν τον χριστιανισμό. Το αντίθετο βλέπουμε τώρα γίνεται εδώ στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μεταδίδουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, όχι υποχρεώνοντάς τους να μάθουν ελληνικά, αλλά στη γλώσσα τους. Και όταν η γλώσσα τους δεν έχει γραπτό κείμενο, τους κάνουν και γραπτή γλώσσα. Γι' αυτό, μέχρι πριν 100 χρόνια περίπου, απαγόρευαν οι Λατίνοι να γίνει λειτουργία, τη δική τους λειτουργία, αυτή την αιρετική λειτουργία που έχουν, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου εκτός των λατινικών. Αντιθέτως όμως στην Ανατολή που έχουμε την Ορθοδοξία, κάθε λαός στη δική του γλώσσα κάνει λειτουργία. Δεν μπορώ να υποχρεώσω εγώ τον Ουκρανό, τον Παλαιστίνιο, τον Αρμένιο, τον οποιοδήποτε να μάθει ελληνικά για να παρακολουθήσει λειτουργία. Και οι πατέρες μας, οι πολιτισμένοι πατέρες μας, αυτό το σεβάστηκαν και στις γλώσσες τους τους μετέφεραν και μετέφρασαν τις λειτουργίες και τις έγραψαν στις γλώσσες τους. Δεν τους υποχρέωσαν. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί σε 2.500 περίπου γλώσσες και διαλέκτους σήμερα. Και είναι εύκολη και μπορεί να τη διαβάσει όλος ο κόσμος. Γιατί στην μονομέρεια της Δύσης να μείνουν στα λατινικά, στην ευρύτητα του πνεύματος, οι Ορθόδοξοι σέβονται τις γλώσσες και μεταφέρουν το μήνυμα στη γλώσσα του καθενός. Φεύγουμε να κάνουμε ένα άλλο, να μπούμε σε ένα άλλο χωράφι, σε ένα άλλο πεδίο, να μελετήσουμε ένα άλλο θέμα. Να δούμε την προσφορά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην ιατρική. Πραγματικά, επειδή διαβάζω του εξαιρετικού συναδέλφου του Γιάννη του Παπαζήση την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων σε διάφορους τομείς, ουσιαστικά έχει γράψει ένα μεγάλο μνημειώδες έργο και συγχωρήστε με, δεν κάνω διαφήμιση για να πουληθούν τα βιβλία του φίλου του Γιάννη του Παπαζήση, αλλά όσο τα διαβάζω ανακαλύπτω και εγώ πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ήξερα σε όλους τους τομείς. Ουσιαστικά είναι μια επιστημονική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων.
μια επιστημονική ιστορία, δηλαδή τα επιτεύγματα που έχουν συμβεί σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητος από τους Έλληνες προγόνους μας. Όλα αυτά τα επιτεύγματα όμως τώρα περνάνε μέσω του Βυζαντίου και έρχονται σε εμάς. Και παραδείγματος χάρη βλέπουμε την πρόοδο της ιατρικής. Αυτή που ξεκινάει πίσω από τον Ασκληπιό, Ιπποκράτη και έρχεται μέσω όλων αυτών, διασώζεται όλη αυτή η ιατρική σοφία και έρχεται σε μας. Καταφτάνει σε μας. Γιατί η ιατρική δεν είναι παρθενογέννηση. Δεν φτάσαμε στην ιατρική σήμερα με αυτές τις δυνατότητες ξαφνικά. Είναι, έχει μια προϊστορία πίσω της πολλές χιλιάδες χρόνια. Και σταδιακά εξελίχθηκε. Δεν ήρθε ξαφνικά ένα μπαμ και ανακαλύψαμε την ιατρική. Αντίθετα, άλλοι λαοί ακόμα παίζουν με τα βουντού και με τα μάγια. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι τιμά το γιατρό. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, τίμα ιατρών προς τα σχρίας αυτού, τιμές αυτού. Και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος. Δηλαδή, λέει ότι και τον γιατρό τον δημιούργησε ο Θεός για να μας βοηθάει, για να μας προσφέρει στην ανάγκη μας την απαιτούμενη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την Παλαιά Διαθήκη αρχίζει η τιμή προς τον γιατρό και θα συνεχιστεί και στην Καινή Διαθήκη. Πολλούς Αποστόλους είχαμε που ήταν γιατρούς, ο Άγιος Λουκάς, μόνο να σας πω, ιατρική γνώριζε πάρα πολύ καλό, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι και άλλοι και άλλοι πάρα πολύ. Δεν θέλω να φάω το χρόνο μου να αναφέρω ονόματα. Σας είχα πει και από την προηγούμενη εκπομπή ότι αρχίζουν και δημιουργούνται νοσοκομεία οργανωμένα, με τυπικό τι εννοώ, με κανόνες λειτουργίας, έτσι. Δεν είναι ότι πήρε κάποιος, ξέρουμε το πρώτο νοσοκομείο, υπήρχε στην αρχαιότητα, αλλά πιο οργανωμένο νοσοκομείο, με τη σημερινή έννοια του όρου, έχουμε στη Βασιλιάδα, το Μέγα Βασίλειο, όπου εκεί έχουμε και κανόνες λειτουργίας. Μάλιστα, έχει και κατανομή προσωπικού. Πόσοι θα δουλέψουν γιατροί, πόσοι νοσηλευτές, πάνω σε πόσους ασθενείς. Αυτό που σήμερα προσπαθούν να δούνε οι οργανικές θέσεις που λένε. Συνεχίζω. Αυτό η μεταξέλιξη λοιπόν από τον Μέγα Βασίλειο σταδιακά περνάει και σε αυτοκρατορικά χέρια. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα τυπικό του Ιωάννη του Κομνηνού. 1118. Όρισα να γίνει και νοσοκομείο και να περιθάλπτει 50 κλινικούς ασθενείς. Θέλω και ορίζω να υπάρχουν ανάλογα κρεβάτια για αυτούς τους αρρώστους. Και τώρα κάνει κατανομή. Δεν θα σας διαβάσω την μετάφραση, θα σας τα πω εντάχει. Δίνει κρεβάτια για χειρουργημένους, δίνει για τραυματισμένους, δίνει για οφθαλμολογικές παθήσεις, κάνει κατανομή και κρεβάτια για γυναίκες. Δηλαδή ουσιαστικά τι έχουμε. Ένα γενικό νοσοκομείο. Χειρουργική, μαιευτική, οφθαλμολογική. Βλέπετε, τραυματιολογία, αυτό που λέγαμε σήμερα εντατική τμήμα επιγόντων περιστατικών, δηλαδή αυτοί που τραυματίζονταν να πήγαιναν να βρουν φροντίδα κλπ. Επίσης, καθορίζει στο τυπικό του και τα κρεβάτια, πώς θα στρώνονται τα στροσίδια, τα μαξιλάρια, τα παπλώματα. Δύο βελέντζες, λέει, θα προστίθονται το χειμώνα. Βλέπετε, μέρημνα για την τελευταία λεπτομέρεια. Για την τελευταία λεπτομέρεια. Όχι μόνο να τους πετάξεις σε ένα κρεβάτι και εκεί πας τους και ό,τι γίνουν και ο Θεός βοηθός. Ακόμα και για το σκέπασμά τους το χειμερινό να έχουν δύο βελέντζες παραπάνω, να έχουν αντικατάσταση των συντονιών, τα μαξιλάρια τους να φροντίζονται, λεπτομέρειες εξαιρετικές που σήμερα κάνουν εντύπωση. Ακόμα και πολλές φορές τέτοιες λεπτομέρειες δεν έχουμε, τέτοιες φροντίδες
σε σύγχρονα νοσοκομεία. Και βλέπουμε ότι σε κάθε νοσοκομείο, ανά τμήμα, ορίζεται και ένας καθηγητής. Να και η έννοια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο αυτός ο καθηγητής, δηλαδή ο υπεύθυνος και ο διευθυντής της κλινικής, θα είναι υποχρεωμένος να διδάξει τους νέους γιατρούς εκεί ταυτόχρονα. Οπότε βλέπουμε είναι οι πρώτες σύγχρονες πανεπιστημιακές κλινικές όπου στην πρακτική επάνω στο νοσοκομείο ο διευθυντής της κλινικής και καθηγητής που είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία μεταδίδει τις ιατρικές τους γνώσεις σε αντίθεση αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τους Αιγυπτίους οι οποίοι ήταν σφίγγες, κρατούσαν τη γνώση για τον εαυτό τους. Ακόμα σήμερα δεν ξέρουμε πώς γινόταν οι ταριχεύσεις. Το φιλούσανε, αυτοκρατορικό μυστικό ήταν αυτό. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι σε κάθε κλινική, σε κάθε τμήμα, ανά 10 κλίνες, όπως είπαμε που το χώριζε, έπρεπε να υπήρχε και ο αντίστοιχος καθηγητής. Και έχει ειδικότητες χειρουργικές, οφθαλμολογικές, παθολογικές. Βλέπουμε τη μορφή του σύγχρονου νοσοκομείου σήμερα να υφίσταται από τότε. Να υφίσταται από τότε. Επίσης, έπρεπε να πηγαίνει ιερέας ανατακτά χρονικά διαστήματα στους ασθενείς, μήπως θέλανε να κοινωνήσουν, να εξομολογηθούν, να μιλήσουν. Τους εξορίσαμε σήμερα τους παπάδες από τα νοσοκομεία. Κάποτε δεν υπήρχε νοσοκομείο και πριν 50 χρόνια, πριν 40 χρόνια. Δεν υπήρχε νοσοκομείο χωρίς εκκλησάκι, χωρίς ένα παπά μέσα, χωρίς μπορεί να πάει να προσφέρει μια παρηγοριά, μια λέξη στον πάσχοντα άνθρωπο, στον πάσχοντα άνθρωπο που χρειάζεται αυτό το αγκάλιασμα της Εκκλησίας. Τους εξορίσαμε και τους παπάδες, τους διώξαμε. Το θεωρούμε σήμερα πολιτισμό. Και τι έμεινε, υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε ψυχιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη. Πού είναι η ψυχιατρική, πού είναι οι ψυχολογικές υποστήριξεις στα νοσοκομεία. Σε νοσοκομείο δουλεύω. Δεν υπάρχει. Τον λες τον άλλον θα πεθάνει και τον αφήνεις στο έλεος του Θεού. Τουλάχιστον όμως εκεί όταν υπήρχε αυτή η περίπτωση υπήρχε ένας παπάς να σε στηρίξει, να σου παρηγορήσει, να σου δώσει εκείνη την ελπίδα της αιώνιας ζωής, ρε παιδί μου. Που ακόμα και σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι δεν μπορούν να σε δώσουν αυτή την ελπίδα. Τι να σε πούν. Άμα σε πούν ότι έχεις ένα καρκίνο και είναι καλπάζον και πεθαίνεις, τι να σε πει ο ψυχολόγος. Μη στεναχωριέσαι που θα πεθάνεις. Τι να σε κάνει ο ψυχίατρος, να σε δώσει αντικαταθλιπτικά, να σε κάνει χαρούμενο. Ο παπάς όμως μπορεί να σου πει μετανόησε και μη φοβάσαι, περνάς κάπου αλλού. Περνάς σε μια άλλη ζωή, σε μια άλλη διάσταση. Αυτή την ελπίδα μπορεί να τη δώσει ο παπάς. Αυτή την ελπίδα μπορεί να τη δώσει η Ορθοδοξία. Οι ψυχίατροι μπορούν να τη δώσουν αυτή την ελπίδα. Συγγνώμη, δεν των θετικών επιστημών είμαι. Με αυτόν τον τρόπο δεν υποτιμώ το έργο των ψυχιάτρων, προς Θεού. Αλλά στο όριο, εκεί που είσαι μεταξύ ζωής και θανάτου, ποιος μπορεί να σε κρατήσει το χέρι και να σε αναπαύσει και να σου πει μη φοβάσαι, ήλπιζε μόνο. Ποιος μπορεί να σου το πει αυτό. Να σου το πει ο ψυχίατρος, δεν μπορεί να σου το πει. Τι να σου πει, εκτός αν είναι πιστός ψυχίατρος. Και έχει αυτή τη δυνατότητα μαζί με την ψυχιατρική του, να σου δώσει και την ελπίδα του Χριστού. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Όπως σας είπα, το τυπικό και οι λεπτομέρειες είναι τρομακτικές. Με φροντίδα, με νιάξιμο. Δεν είναι ένα τυπικό που καθορίζει πολλές λεπτομέρειες και γίνεται σπαστικό τυπικό στην ουσία. Γίνεται ένας καθός πρεσπισμός. Αλλά είναι η τελευταία λεπτομέρεια για τη φροντίδα του ασθενούς. Και θα ήθελα να είχαμε αυτό το περιθώριο να σας πω ότι ακόμα είχε και λεβιτάριους. Τι ήταν οι λεβιτάροι? Οι λεβιτάροι ήταν που φρόντιζαν να έχει ζεστό νερό
24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή θερμέναν λέβητες να έχουν ζεστό νερό, ούτω ώστε οι ασθενείς σε όλες τις συνθήκες, είτε κρύο, ιδίως χειμώνες, να έχουν ζεστό νερό, να μπορούν να πληθούν, να μπορούν να καθαριστούν και να έχουν το νεράκι τους το ζεστό. Υπήρχαν πλύντριες που πλύνανε όχι μόνο τα ρούχα, τα σεντόνια και τα που σήμερα πλένουν, πλένανε και τα ρούχα των ασθενών, αυτών που ήταν μέσα και λερωνόταν. Σήμερα μαλαιρωθούν τα ρούχα σου, τα δίνεις στο σπίτι σου να στα πάρει η μάνα σου, η αδερφή σου, ο συγγενής σου και να σου φέρει άλλα καθαρά. Εκεί δεν χρειαζόταν καν αυτό. Τα δίνες στις πλύντρες, οι σαπωνίστριε όπως έλεγονται, και σου έπλαιναν τα ρούχα σου και στα έφεραν καινούρια, καθαρά, σιδερωμένα. Αυτό είναι πολιτισμός, ρε παιδιά, τελικά. Αυτό είναι τελικά. Δεν θα αναφέρω, ήθελα να σας αναφέρω διάφορους γιατρούς, θα τους παρατρέξω. Απλώς θα κάνω μία αναφορά στον Αλέξανδρο Τραλιανό, ο οποίος, αυτό, όπως σας λέω τη διαφορά, ότι γίνεται κάτι επιστήμη, γράφει 12ατομη ιατρική. 12ατομη ιατρική. Γνώση που να μεταφερθεί. Να μην μείνει σφίγγα για τον εαυτό μας. Γνώση που να μεταφερθεί. Όπου εκεί ο Τραλιανός, είμαστε στο 525. Επαναλαμβάνω την ημερομηνία 525. Θα μου πείτε γιατί γίνομαι τόσο κουραστικός και τα λέω και τα ξαναλέω. Γιατί όταν γράφαμε τόμους παθολογίας χειρουργικής που δίνονται λεπτομέρειες για εγχειρήσεις, για μαστεκτομή, για καρκίνους, για αφαίρεση ουρολίθων, επεμβάσεις είναι αυτές, έτσι, σοβαρές επεμβάσεις είναι. Μπαίνανε μέσα και κάναν αφαίρεση ουρολίθων. 525, κάποιοι ακόμα, και κάποιοι ακόμα είναι πάρα πολύ πίσω. Πολύ πίσω είναι ακόμα. Άλλος, δεν είναι μόνο ήταν σημαντικοί γιατροί, θέλανε αυτό το έργο τους να διασωθεί, να πάει και στους επομένους, να βοηθούν ο αέτιος στα ιατρικά εκέδεκα. 16 τόμοι ιατρικών βιβλίων για να μεταφερθούν. Εκεί έχει λεπτομέρειες, εγκέφαλο, νεύρα, μύτη, αυτιά, οριλάδι δηλαδή, νευρολογία, οφθαλμολογία και πάρα πολλά. Θα μεταφερθούμε σε ένα άλλο πεδίο πάλι. Θα πάμε τώρα στις υπόλοιπες θετικές επιστήμες. Γιατί δεν ήταν η προσφορά μόνο στη φιλολογία, στη ρητορική, στην ιατρική. Έχουμε και σε άλλες επιστήμες, στις θετικές επιστήμες λεγόμενες. Μαθηματικά, φυσική, χημεία και έχουμε σε όλους αυτούς τους τομείς μία όθηση σημαντική, σημαντική όθωση. Όλα αυτά που υπήρχαν από την αρχαιότητα τα σκουντάν, τα προωθούν. Μόνο να σας πω ένα περιστατικό. Ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Κατεμβουρίας. Ποια είναι η Κατεμβουρία? Το Κατέμβουρι της Αγγλίας. Έτσι λέγεται και σήμερα ο επίσκοπος της Αγγλίας, ο αιρετικός επίσκοπος. Ο Θεόδωρος ήταν Έλληνας. Ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Αγγλίας ήταν Έλληνας. Το 602 γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας. Αυτός σπούδασε μαθηματικά στην Αθήνα, αστρονομία, φιλοσοφία και είχε τεράστια πολυμάθεια. Εκεί έγινε κάποια στιγμή μοναχός. Και εκεί τον στέλνουνε τον Θεόδωρο, γι' αυτό σας λέω, ακόμα και όλη η Δύση μας χρωστάει χάρη, ότι κατέβηκαν από τα δέντρα. Στέλνουν τον Θεόδωρο λοιπόν, αυτόν τον μοναχό που έγινε το μέγα επιστήμονα, το στέλνουν και γίνεται αρχιεπίσκοπος στην Αγγλία. Και εκεί, πέρα που τους μεταδίδει
τη γνώση του Ευαγγελίου των Πατέρων. Αρχίζει και τους μαθαίνει μαθηματικά τους Εγγλέζους. Και ιδρύει στην Αγγλία σχολεία. Είναι ο πρώτος που πάει στην Αγγλία και δημιουργεί σχολεία στην Αγγλία και βιβλιοθήκες όπου διδάσκονταν αριθμητική και ελληνική γλώσσα. Και εκεί με τον όρο αριθμητική διδάσκεται μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία, φυσική. Αργότερα θα μπουν αρχιτεκτονική και μηχανική. Μέσω του Θεοδόρου που πάει μοναχός, που ασπάζεται το μοναχισμό και γίνεται τελικά αρχιεπίσκοπος του Κατέμπουρη, της σημερινής Αγγλίας, και θα πάει και θα απλώσει τον πολιτισμό και θα προσφέρει στους δυτικούς τις γνώσεις. Βλέπετε, δεν τις κράτησαν για τον εαυτό τους. Δεν τις κράτησαν. Επίσης, έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς, μαθηματικούς. Είναι όλοι οι μαθηματικοί που διδάσκονται ιστορία μιλάνε για τον Λέων, εκτός από τους μεγάλους αρχαίους, Ευκλήδης και τέτοιους, οι οποίοι διδάσκονται για τον Λέων το μαθηματικό, ο οποίος ουσιαστικά έκανε μία συντομή, δηλαδή συνέλεξε όλους τους τόμους των αρχαίων και μας μετέφερε όλες τις γνώσεις όλων των μαθηματικών της αρχαιότητας, μας μετέφερε ο Λέων. Και τα διέσωσε και ήρθανε μέχρι εμάς σήμερα. Και αν ξέρουμε τι είπε ο Ευκλήδης και τι έγραψαν οι υπόλοιποι σπουδαίοι Πυθαγόρας και τα Πυθαγόρια θεωρήματα και όλα αυτά εδώ, τα ξέρουμε μέσω του Λέοντος. Γιατί αυτός έκανε ουσιαστικά ένα πολύτιμο έργο όπου διέσωσε την αριθμητική, τη γεωμετρία, την αστρονομία και μουσική. Γιατί η μουσική ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με τα μαθηματικά στην αρχαιότητα. Μέχρι και ρολόγια έφτιαξε. Πάλι δεν θα πω λεπτομέρειες για ανθρώπους έναν-έναν από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς σας λέω έτσι σταδιακά, έτσι αποσπασματικά, ερανίζομαι και λέω διάφορους τέτοιους σημαντικές προσωπικότητες για να ξέρετε ότι αυτόν τον πολιτισμό τον διαδώσαμε σε όλο τον κόσμο και λένε εκπολιτήσαμε τη Δύση. Δεν την εκπολιτήσαμε τη Δύση όταν κατέστρεψαν και πήρανε και κλέψανε μετά το 1204 ή φύγανε οι αρχαίοι. Σας είπα το 525 έφυγε ο Λέων ο Θεόδωρος ο μαθηματικός και πήγε στην Αγγλία και άρχισε να τους μορφώνει τους Εγγλέζους και κουνά σήμερα το δάχτυλο. Τέχνες, να πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Επηρέασε παντού. Γι' αυτό και λέμε σήμερα βυζαντινή τεχνοτροπία. Επηρέασε από το κτίσιμο των τυχών μέχρι την ανέγερση εκκλησιών. Δημιουργείται μια εξαιρετική αρχιτεκτονική τέχνη. Ακόμα και σήμερα απορούν πώς χτίστηκε η Αγία Σοφιά. Θα μου πείτε, μα πιο μπροστά έχουμε χτίσει Παρθενώνα. Έχουμε χτίσει Παρθενώνα. Αλλά το διασώζουμε αυτό, το κληρονομούμε, το μεταφέρουμε και το ναό εκείνο που χτίζαμε για την Παρθένο Αθηνά, ξέρουμε πώς το χτίζανε. Δηλαδή, διατηρείται αυτή η γνώση, αυτό θέλω να πω και φτάνει να μπορούμε να χτίσουμε και Αγία Σοφιά. Γιατί το διασώζουν αυτό το πράγμα, δεν θέλουν να καταστρέψουν. Βλέπετε όπου καταλαμβάνουν οι μουσουλμάνοι μπαίνουν σε αθέατρα, σε μουσεία, σε αρχαίους ναούς και γκρεμίζουν και καταστρέφουν και τους δείχνουν μπροστά στη τηλεοράση με τα σφυριά να σπάζουν αρχαία κοιμήλια τεράστιας αξίας, αμύθιτης αξίας, ανυπολόγιστης αξίας και δεν μιλάνε και κανείς δεν λέει τίποτα και δεν λένε οπισθοδρομική. Δεν καταστρέφουμε, δημιουργούμε. Η δημιουργία είναι πρόοδος, όχι καταστροφή. Αυτό θέλω να σας πω ότι δεν καταστρέψανε ναούς. Απλώς άλλαξαν χρήση ναοί. Και φτάνουμε
να έχουμε κτίρια όπως σας είπα η Αγία Σοφιά. Εκτός από την αρχιτεκτονική έχουμε ζωγραφική, ψηφιδωτά, πάρα πολλά πράγματα, αγιογραφίες, τα οποία περνάνε σε... και απλώνονται όχι μόνο στο Βυζάντιο, περνάνε και απλώνονται στη Δύση, παντού. Η προσφορά τελικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε όλα τα πεδία, σε όλους τους τομείς. Δεν έλειψε κάποιος τομέας που να μην βοηθήσει η Ορθοδοξία, γιατί το διαχωρίσαμε αυτό, Ορθοδοξία από τους άλλους λεγόμενους χριστιανούς. Δεν επιχειρήσαμε να κάψουμε ποτέ κανένα Γαλιλαίο, ούτε να εκβιάσουμε κανέναν επιστήμονα να πει το οτιδήποτε. Ποτέ δεν ήρθε σε σύγκριση και ίσως σε μια από τις προσεχείς εκπομπές να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα, αν συγκρούεται η πίστη με την επιστήμη. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο χριστιανός είναι έξω από αυτόν τον κόσμο και μπορεί να τον μελετά και να τον ενδιαφέρεται για αυτά. Η επιστήμη ενδιαφέρεται για τα του κόσμου. Και αυτά τα του κόσμου, λέει, τα αφήνουμε, τα εναποθέτουμε, ο Μέγας Βασίλειος, στους επιστήμονες. Βλέπετε, δεν υπάρχει πλαίσιο στην Αγία Γραφή, στους Πατέρες, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, πουθενά. Στην Ορθόδοξη Θεολογία όμως, έτσι. Στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ένα μάντρωμα, να μαντρώνονται κάπου οι επιστήμονες και να πούν αυτό θα πεις, αυτό δεν θα το πεις, αυτό επιτρέπεται, αυτό δεν επιτρέπεται. Κάνει αυτό το διαχωρισμό ο Μέγας Βασίλειος και έτσι, κάνοντας η Εκκλησία αυτό το διαχωρισμό, τα του κόσμου τα αφήνουμε, έασον αυτούς, άστος αυτούς, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Μην ανακατεύεσαι στα πόδια τους. Και όταν, λέει, θα μας πούνε ότι αυτό έγινε έτσι, με αυτόν τον τρόπο και τέτοιο, εμείς θα πούμε όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Νομίζω μέσα από αυτές τις λίγες εκπομπές που κάναμε πήρατε μια γεύση της μεγάλης προσφοράς. Δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλες εκπομπές για να δούμε και άλλα θέματα. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να δούμε. Οπότε θα κλείσουμε εδώ αυτόν τον κύκλο των εκπομπών με την προσφορά του χριστιανισμού στον πολιτισμό, να πήρατε μια γεύση και να καταλάβατε το πνεύμα του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Από μας, εδώ από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, από αυτό το τίμιο κανάλι, όπως του μου αρέσει να το λέω, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί σας. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.